Ο κίνδυνος να μην ξεκινήσει ούτε τα επόμενα 10 χρόνια ο νέος βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι ορατός, καθώς η Νέα Δημοκρατία, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχεδιασμό, επιδιώκει να ισοπεδώσει ό,τι θετικό δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό επισημαίνουν μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή τους οι 4 νομαρχιακές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη, επικρίνοντας την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο έργο του ΒΟΑΚ. Νομίζω ότι αν γυρίσουμε πίσω, η ζημιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό εκφράσαμε την ανησυχία μας. Πιστεύω να μην ισχύουν οι ενδείξεις οι πρώτες. Θέλω να επισημάνω ότι και η κυρία Μπακογιάννη άλλο στίγμα έδωσε σε κάτι δηλώσεις πρόσφατες. Είπε ότι θα προσπαθήσουν να επιταχύνουν τη διαδικασία, όχι πως θα την ξεκινήσουν από την αρχή. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι αν η κυβέρνηση έχει σχέδιο. Κατά τη γνώμη μας δεν έχει και μιλάει με προχειρότητα, μιλάει με αντίληψη ρεβασιστική και θέλει να ισοπεδώσει όν και καλά. Δεν αξίζουν στο κριτικό λαό αυτού του είδους τα παιχνίδια. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρώην βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Μπαλομενάκης, σημειώνει πως πρακτικά σημαίνουν ανατροπή των αποφάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας πως οι κίνδυνοι για το νησί είναι μεγάλοι. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα αρχίσει η μελέτη ουσιαστικά, δηλαδή επανέρχεται το ζήτημα σε μηδενική βάση και σε μια κατάσταση που ήταν όταν την παραλάβαμε εμείς. Αυτό όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα δημιουργήσει ακόμα σοβαρότερη καθυστέρηση και μεγαλύτερους κινδύνους για την Κρήτη. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησής σας σχετικά με τον ΒΟΑΚ. Έχω ζητήσει από το Υπουργείο τάχιστα να αξιολογήσει όλες τις επιλογές για τον ΒΟΑΚ, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου που είχε εκπονήσει η κυβέρνηση, το οποίο κατά την άποψή μου ήταν ατελές και πολύ πρόχειρο. Θα μελετήσουμε δυνατότητες χρηματοδότησης αυτού του αυτοκινητοδρόμου και ενδεχομένως να αξιοποιήσουμε έσοδα από επεκτάσεις άλλων συμβάσεων παραχώρησης. Αν αλλάξουν οι διαδικασίες θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος πώς θα γίνει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Είναι να γίνει. Και το χρονοδιάγραμμα, εάν αλλάξουν οι διαδικασίες, θα πάει ακόμα 2 χρόνια μετά. Αυτό πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί και με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, αυτό που είχα πει ήταν μετά το 2021-2022 μπορεί να ξεκινήσει. Σε πλήρη αντίθεση με τους προκατόχους της, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κινήθηκε δραστήρια και αποφασιστικά και έχει παραδώσει το θέμα του ΒΟΑΚ σε ασύγκριτα καλύτερη θέση σε σχέση με το σημείο που το παρέλαβε, σημειώνει ο κύριος Μπαλομενάκης. Καταρχήν ξεκαθαρίστηκε το θέμα της χάραξης. Είχαμε προχωρήσει τις μελέτες και των γεωμετρικών σχεδιασμών και τις μελέτες του κυκλοφοριακού φόρτου και το κυριότερο είχαν δρομολογηθεί 2 διαγωνισμοί. Έγινε η πρώτη φάση των 2 διαγωνισμών, των 2 τμήματων, των μεγαλύτερων τμήματων του έργου. Εκδηλώθηκαν προσφορές, έγινε διαδικασία εγκρίσεως, έγιναν προσφυγές, απορρίφθηκαν οι προσφυγές, είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση δηλαδή.